τώρα και παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, βλέπουν ας πούμε τα νεότερα κορίτσια, βλέπουν ερωτικά ανθρώπους σε μεγαλύτερη ηλικία. Τώρα βλέπεις ένα κοριτσάκι 20 χρονών και σε κοιτάζει ερωτικά, ρε παιδί. Δεν σ' αρέσει εσύ αυτό. Και να, αυτό ήθελα να πω. Ότι, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω να φέρει κανένα σαραντάρι. Ωραίο ο Σταρόβας. Είναι γλυκός, είναι πολύ τρυφερός. Εμένα μου αρέσει από αυτά που ακούω που λέει. Γιατί το, επειδή ο Δημήτρης είναι ένας πολύ πληθωρικός άνθρωπος και φαντάζομαι ότι πολλές γυναίκες, ρε παιδί μου, τον ερωτεύονται. Ναι, αλλά είδες από ό,τι καταλάβω ότι είναι μονοχαμικός. Το γουστάρουν πολύ. Αυτό υπονόησε μάλλον. Δεν κάνει ποτέ one night stand, ενώ οι περισσότεροι τραγουδιστές που είναι βράδυ κτλ. Και καλλιτέχνες γενικότερα. Εφήμερες σχέσεις της μιας βραδιάς, του καμαρινιού. Του καμαρινιού, το one night stand το λεγόμενο. Μπράβο στο Δημήτρη. Του καμαρινιού απέναντι. Σκάει με τη θαυμάστρια. Για τις Σαλονικές. Για το αυτόγραφο. Για τις Σαλονικές εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, εκτός από το καλλιτικό μέσα στη. Έχω το Στέφανα. Εγώ ξέρω ότι το καλλιτικό στις Σαλονικές το έχουν μέσα στην τσάντα. Δηλαδή η Σαλονικιά. Δεν το θεωρώ κακό, αλλά είναι διαφορετικό. Για να βγει να πάρει γάλα στην Εύγα της γειτονιάς ή στη Δέλτα, τέλος πάντων, οπουδήποτε, θα βαφτεί σαν να πάει στη δεξιά σου. Αυτό που λες τώρα είναι πολύ αθηνιώτικο. Δεν έχει τζόγμα στη Θεσσαλονίκη αυτό. Όχι, αθηνιώτικο. Το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει από τον Νυφοπάζαρο. Νυφοπάζαρο. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνω, συγγνώμη. Είναι ωραίες. Από το να βγει αλυχήμα με την παντόφλα. Εμένα μου αρέσει γυναίκα πιο πολύ με τη φορμούλα τη απλή, λυθή, απέριτη. Να σα ρωτήσω κάτι. Πάτε στη Θεσσαλονίκη, έχετε δυνατότητα να πάτε στη Θεσσαλονίκη για να περάσετε 2-3 μέρες. Φαντάζομαι όλοι το έχετε κάνει έστω και μία φορά. Δεν σας βγαίνει να είστε λίγο πιο περιποιημένοι. Εμάς που πάμε, μας βγαίνει. Τις άλλες που μένει δεν τις βγαίνει. Κάθε μέρα να βγαίνω εγώ σαν καρναβάλι. Θα πας για ένα καφέ και θα είσαι περιποιημένος. Άλλοι στην Αθήνα δεν πάτε για καφέ ούτως ή άλλως. Πάμε. Όχι, όχι, όπως στη Θεσσαλονίκη είναι ωροτελεστία ο καφέ. Είναι πιο χαλαρή πόλη η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό μας αρέσει και περνάμε όλοι καλά και τους αγαπάμε στους Θεσσαλονικείς. Όμως δεν το θεωρώ κακό να το πω. Είναι πιο κοκέτες Θεσσαλονικιά, ρε παιδί. Είναι. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνουν. Είναι έρχονται γυναίκες. Δηλαδή, εγώ, σαν μέση Θεσσαλονικιά, θεωρώ την γυναίκα του. Πώς τη λένε, που κάνει την εκπομπή στην γειτονία. Την Ιωάννα Λίλη. Αυτό. Που είναι. Κοκέτα. Εγώ θεωρώ ότι η Ιωάννα Λίλη που είναι κούκλα, κοιμάται έτσι, βαμμένη. Όχι. Έτσι, τώρα έφτασε στο άλλο άκρο. Δεν είναι τόσο υπερκοκέτα, γιατί ο Ιωάννα Λίλη είναι υπερκοκέτα. Είναι πολύ ωραία γυναίκα. Είναι υπερκοκέτα, είναι πολύ ωραία. Όχι, δεν ξυπνάει τουλάχιστον. Έχει βαφτεί πριν ξυπνήσει. Ναι, παιδιά, γιατί να μην είσαι περιποιημένος. Είναι λίγο περιποιημένος. Δεν λέει περιποιημένος. Λέει τι που λατέρνα, Ιωάννα. Ωραία, περίμενε λίγο, κάνετε λάθος. Πήγαινε μία βόλτα. Εγώ θα σου πω, δεν θα σου πω μεγάλη πόλη της Ιταλίας, θα σου πω μία μικρή πόλη της Ιταλίας, όπως είναι η Φεράρα. Γι' αυτό είναι international και το εκπομπή, φίλε και φίλοι. Καταλάβατε, για να είναι η σκορδά. Θα σας μιλήσει για τις εμπειρίες σας από την Ιταλία. Για λέγε να μάθουμε κι εμείς. Η ποιότητα στην καθημερινότητά μας είναι να έχεις το κέφι και να το δίνει αυτή τη χαρά, να το δίνει και στου γύρω σου. Εάν βγει, και δεν σου λέω για υπερβολέ, αλλά τουλάχιστον να είσαι περιποιημένο και βγει έστω και για 10 λεπτά για τα 3 ευρώ που θα δώσει για να πιει ένα καφέ. Αυτό είναι ωραίο. Εμένα θέλει να έχει χαρά και στους άλλους. Ναι, αλλά θέλει και διάθεση αυτό που το πέτα, πράγματι λίγο δύσκολο.